Να δούμε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο υπερψήφισε συνολικά 15 διατάξεις. Ψηφίσατε και από τις συμπληρωματικές και από τους ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις και από τις Νέα Δημοκρατία, κύριε Δελή. Ναι, ψηφίσαμε αυτές που κρίναμε ότι ανταποκρίνονται σε αυτό που εμείς λέμε διεύρυνση και εμβάθυνση των λαϊκών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να το δημοσιοποιήσουμε. Mm-hmm. Καταψηφίσαμε φυσικά πολύ περισσότερες προτάσεις. Συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος με διάθεση και παρακολούθησης της διαδικασίας και βεβαίως με ένα μαχητικό πνεύμα, αν θέλετε, να προσπαθήσουμε να εισαχθούν στο Σύνταγμα μια σειρά από διατάξεις οι οποίες θεωρούσαμε ότι θα ανταποκρίνονταν στα λαϊκά συμφέροντα. Ξέρετε, κυρία Κουλούρη, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ποιες από τις διατάξεις του Συντάγματος θα αναθεωρηθούν, ποιες πόσες ψήφους πήραν ή δεν πήραν, εμείς ανοίγουμε και τη συζήτηση για το ποιες από τις διατάξεις του Συντάγματος δεν μπήκαν καν στη διαδικασία της αναθεώρησης. Mm-hmm. Αυτό κατά την γνώμη μας. Δεν άνοιξε καν η συζήτηση για αυτές. Δεν υπήρξαν προτάσεις. Δεν άνοιξε καν η συζήτηση. Και για μας αυτά τα άρθρα αποτελούν τα βάθρα, mm-hmm. Είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Συντάγματος. Και δεν μιλώ μόνο για την ακύρωση για μια ακόμα φορά του υπερόριμου, τι να πει κανείς, διαχωρισμού του κράτους από την Εκκλησία, ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εδώ mm-hmm. και αιώνες. Ένα ζήτημα το οποίο για άλλη μια φορά παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες και δείχνει, αν θέλετε, με έναν τρόπο και τη συντηρητικοποίηση του ελληνικού αστικού πολιτικού συστήματος, τμήμα το οποίο αποτελεί πια πανηγυρικά και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την πλήρη του σοσιαλδημοκρατικοποίηση, η οποία αποδεικνύεται κάθε φορά, όπως αποδείχθηκε και με τον ανασχηματισμό, mm-hmm. με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ενσωματώνει σταδιακά. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτή η ακύρωση ενός αιτήματος, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε και το κράτος, αλλά και την Εκκλησία την ίδια, και το έχουμε εξηγήσει. Είναι η διατήρηση, δυστυχώς, κατά την άποψή μας, στο άρθρο 28 της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του ελληνικού. Και αυτό, ξέρετε, γιατί μας ακούει και ένας κόσμος, mm-hmm. δεν είναι άσχετο από τα μνημόνια τα οποία ψηφίστηκαν και επιβλήθηκαν και νομικά πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Ακριβώς αυτό το άρθρο ήταν η νομιμοποιητική βάση και για να κριθούν και συνταγματικά από το Συμβούλιο της Αλλά Επικρατείας. Αλλά και ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του ενωσιακού δικαίου, δεν πορευόμαστε. Θα αναφέρω επίσης και όπως το άρθρο. Και τα άλλα κράτη-μέλη, έτσι. Θα αναφέρω επίσης, κυρία Κουλούρη, και το άρθρο 48. Ένα άρθρο πραγματικά ζόμπι, το οποίο ακολουθεί τα ελληνικά συντάγματα από την εποχή του Όθωνα, mm-hmm. από το 1830 τόσο, που μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας, σε περίπτωση δηλαδή κάποιας πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας, τότε αλυσοδένεται, να το πω έτσι απλά, ο λαός, απαγορεύονται μια σειρά από δικαιώματα που έχει, ενώ κατά την άποψή μας τότε θα ήταν που θα έπρεπε να απελευθερώνεται, να έχει το δικαίωμα να αυτενεργήσει, να πάρει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να υπερασπιστεί τη δική του πατρίδα. Αυτά είναι τα άρθρα τα οποία δεν θύχτηκαν. Mm-hmm. Αντίθετα, έγινε πάρα πολύ κουβέντα και τελικά πέρασαν. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι ο βασικός σκοπός αυτής της αναθεώρησης επετεύχθη, mm-hmm. έτσι όπως ήταν από το αστικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή η αποσύνδεση του Προέδρου, το 32, του ναι. Προέδρου της ανάδειξης, μάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας, από τις εκλογές. Φυσικά δεν πέρασε και σωστά, κατά τη γνώμη μας, το καταγγείλαμε κι εμείς. Mm-hmm. Τη δυνατότητα εκλογής, άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Mm-hmm. Ήταν μια αντιδραστική πρόταση αυτή. Και απορούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, πώς οδηγήθηκε σε αυτή την πρόταση. Όπως επίσης το ίδιο αντιδραστική, την οποία καταγγείλαμε επίσης, ήταν και η περίφημη αρχή της επικοδομητικής
πρότασης ψήφου δυσπιστίας. Το επίθετο είναι λανθασμένο, δεν πρόκειται περί επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας, περί απαγορευτικής ψήφου δυσπιστίας. Στην ουσία ακυρώνει αυτό το δικαίωμα της μειοψηφίας, της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, γιατί την υποχρεώνει πέρα από την καταψήφιση, να διεκδικήσει πέρα από την καταψήφιση της κυβέρνησης και την υπερψήφιση του αντίστοιχου πρωθυπουργού. Τι να σας πω, το κόμμα, για παράδειγμα, θα μπορούσε ενδεχομένως να ψηφίσει μια πρόταση δυσπιστίας. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ, θα ήταν απίθανο να συμπέσουμε σε ένα πρόσωπο για έναν πρωθυπουργό. Για να δώσω ένα δείγμα δηλαδή. Ήθελα και τη δική σας εκτίμηση αναφορικά με την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην δεύτερη ψηφοφορία για το άρθρο που συζητάμε, το 32, που έχει ανοίξει και το θέμα η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμηση. Τι να σας πω, και το αν υπάρχει αντίφαση στη στάση τους με το 30 και το 32. Να σας πω μονάχα ότι από το ΣΥΡΙΖΑ όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει. Έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ικανός να πάει από το άσπρο στο μαύρο με την ίδια χαρακτηριστική ευκαιρία. Υποθετική ερώτηση, προβαίνετε σε τέτοιες κρίσεις υποτιμητικές για το κόμμα μας. Έχω ωστόσο με το δικαίωμα. Με πολύ μεγάλη ευχέρεια εστερνίζεστε και υιοθετείτε απόψεις άλλων χώρων. Εντάξει. Δημιουργούμε σενάρια ψυχολογικής φαντασίας, ασκούμε κριτική επί των σενάριων αυτών και τελικά διαψεύδονται πανηγυρικό τα σενάρια αυτά και εσείς μπαίνετε εκτεθειμένοι. Μην εξάπτεστε, ακούστε λίγο. Οι ερμηνείες είναι, κύριε Παπαφιλίππο. Εγώ θα συνιστούσα. Κοιτάξτε. Ένα μέτρο στις εκφράσεις μας, αυτό είναι, και ειδικά από το ΚΚΕ, όταν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ασκεί κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τις εκφράσεις δεν θα μας τις υποδεικνύετε εσείς, θα τις επιλέγουμε εμείς. Είναι δικαίωμά μας. Δικαίωμά σας είναι. Απλώς εγώ να θυμίσω. Δικαίωμά σας αυτό το κρίνει και το εκτιμά κατά ήλιος ο ελληνικός λαός. Απλώς εγώ να θυμίσω. Δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας, κυρία Κουλούρη. Διότι όπως είπα και στην αρχή, και θα το επαναλάβω, από το ΣΥΡΙΖΑ όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει. Από ένα κόμμα που το όχι το κάνει ναι, γιατί να μην αλλάξει θέση και στο Σύνταγμα. Μπορεί και να μην αλλάξει. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Αλλά τίποτα δεν. Και εγώ το αναφέρω βεβαίως, γιατί είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και οφείλω να το ρωτήσω. Από εκεί και πέρα τώρα, θα ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο και για την περίφημη συζήτηση για τη δεσμευτικότητα. Ναι. Μα η οποία ταλαιπώρησε και την Επιτροπή, αλλά και την Ολομέλεια. Ανάμεσα στην παρούσα βουλή και την επόμενη. Αρκετές ώρες. Μου θύμισε πολλές φορές εκείνη τη συζήτηση για το φύλλο των αγγέλων. Καταρχήν δεν έχει καμία πρακτική σημασία. Με την έννοια ότι πολύ χαρακτηριστικά το Σύνταγμα προβλέπει το ίδιο, αναλυτικά μάλιστα, και πολύ συγκεκριμένα την αναθεωρητική διαδικασία. Ότι η αναθεωρητική βουλή, η επόμενη βουλή, είναι αυτή η οποία ορίζει και το περιεχόμενο. Να. Και αυτό έγινε μέχρι τώρα σε όλες τις αναθεωρήσεις. Προς τι λοιπόν να συζητάμε. Άλλωστε, δεν υπάρχει και ο τρόπος. Πώς κανείς να δεσμεύσει, με ποιο τρόπο να δεσμεύσει την επόμενη βουλή στο περιεχόμενο της αναθεώρησης. Και αν τέλος πάντων τη δεσμεύσει στο περιεχόμενο της επόμενης αναθεώρησης, γιατί να μην το κάνει αυτή η ίδια και να το κάνει η επόμενη. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Το ζήτημα πιθανά να έχει πολύ μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον για ασκήσεις συνταγματικής θεωρίας στις νομικές σχολές. Αλλά το πρακτικό της αντίκρισμα είναι, κατά την άποψή μας, μηδαμινό. Και στο τέλος φυσικά και ο πρόεδρος της Βουλής νομίζω ότι οδηγήθηκε. Με όλο το σεβασμό στον κύριο Δίλη, μισό λεφτάκι. Η πρακτική σημασία για τη συζήτηση που έγινε αυτή, ποια ήταν, κύριε Δίλη, ότι εάν τελικά είναι ορθότερη άποψη που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή υπάρχει δεσμευτικότητα ως προς τις κατευθύνσεις, αυτό σημαίνει ότι είναι δικαστικά ελέξιμο το γεγονός εάν η επόμενη αναθεωρητική βουλή αθετήσει αυτά τα όρια που βάζουν οι κατευθύνσεις. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και να σας πω αυτό εγώ, είπε και η απόφαση 11 του 2003 του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου. Επειδή επιμένετε λοιπόν, να σας πω εγώ ποια είναι η ουσία του ζητήματος. Είναι η θέση που παίρνουν τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι ανάλογα από τη θέση τους. Αν βρίσκονται στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Όντας ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα στην κυβέρνηση, λέει ότι η επόμενη βουλή θα πρέπει, θα πρέπει να έχει ένα δεσμευτικό χαρακτήρα η απόφαση της τωρινής βουλής. Εάν ήταν στην αντιπολίτευση, τότε θα έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Πάλι υποθετικά μιλάτε.
στην πολιτική. Υπάρχουν και αυτά και υποθέσεις και ερμηνείες. Δεν μιλάω καθόλου υποθετικά. Τα κόμματα αυτά έχουν αποδείξει ότι έτσι ακριβώς συμπεριφέρονται. Αλλιώς συμπεριφέρονται όταν είναι στην αντιπολίτευση και αλλιώς όταν είναι στην κυβέρνηση. Μην μου πείτε ότι υπάρχει ενότητα λόγων αντιπολιτευτικού και κυβερνητικού λόγου από το ίδιο κόμμα. Λοιπόν, πείτε μου, γιατί ενώ είχαμε ένα κλίμα συνένεσης στην Επιτροπή, δεν διεφάνει το ίδιο στην Ολομέλεια και είχαμε αυτές τις βολές εκατέρωθεν για θεσμικά παιχνίδια. Εντάξει, οι τόνοι ανέβηκαν μονάχα στο πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Εκεί είναι ένα μείζον ζήτημα βέβαια, γιατί είναι σε ένα χρόνο η εκλογή μίζον και αν δεν έχει λέτε. Αλλάξει κάτι, θα πρέπει η χώρα να πάει ξανά στις εκλογές. Νομίζω, κυρία Γκουλούρη, ότι είναι εξοργιστικό, είναι εξωφρενικό να συζητάμε τώρα, πριν ακόμα γίνουν οι εκλογές, πριν εκλεγεί δηλαδή ακόμα η Βουλή εκείνη η οποία θα εκλέξει τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Για το πρόσωπο λέτε τώρα εσείς. Είναι εξόχως από προσανατολιστικό. Λέω, εκεί ήταν που ανέβηκαν οι τόνοι και εκεί έγινε αυτός ο ανούσιος δικοματικός καυγάς. Άρα θεωρείτε ότι είναι πρόωρη συζήτηση για ονόματα. Πρόωρη και άσκοπη. Κατά τα άλλα, και η συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρηση, αλλά εγώ θα έλεγα και στην Ολομέλεια, στο μεγαλύτερο βαθμό, ήταν μια συζήτηση αρκετά ήρεμη. Και αποτύπωσε ιδιαίτερα στις τοποθετήσεις των αστικών πολιτικών κομμάτων αυτό το πνεύμα έτσι συνένεσης που εκδηλώθηκε σε κεντρικές επιλογές του αστικού πολιτικού συστήματος, όπως σας είπα, την αποσύνδεση της εκλογής, της ανάδειξης μάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις βουλευτικές εκλογές, σχετικά με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, στο οποίο έγινε μεν ένα βήμα θετικό, το οποίο στηρίξαμε και εμείς ασφαλώς με την ψήφο μας, όμως όχι με ολοκληρωμένο τρόπο, γιατί διατηρείται ακόμα η διαφορετική μεταχείριση υπουργών από τους υπόλοιπους. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θητείας όμως. Έλληνες πολίτες. Χωρίς όμως πια τη σύντομη δεν υπάρχει παραγραφή. Πια η αποσβεστική ημερομηνία ήταν το ζήτημα το μεγάλο. Συγγνώμη, ήταν η αποσβεστική προθεσμία. Έχει καταργηθεί η αποσβεστική προθεσμία, το εξηγώ και το είπα. Ισχύει για όλους. Ναι. Ακριβώς. Ήταν και η συγγύηση. Και ισχύει και η τακτική δικαιοσύνη. Ούτε ειδικό δικαστήριο πλέον. Τακτική δικαιοσύνη. Επειδή λοιπόν. Για τα υπουργικά αδικήματα, για τα αδικήματα δηλαδή που τελούνται κύριε Παπαφιλίππου, θα αφήσετε μια διευκρίνηση μόνο αυτό. Έτσι, αυτά δικάζονται από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Τα υπόλοιπα δεν είναι από την τακτική δικαιοσύνη. Ωστόσο, παρά το θετικό της κατάργησης της αποσβεστικής προθεσμίας, παραμένει η δυνατότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ήταν ένα από τα αγκάθια, δεν ήταν το μόνο. Παραμένει η δυνατότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποφασίζει τη δίωξη ή όχι ενός υπουργού. Και εμείς λέμε ότι αυτό το δικαίωμα δεν πρέπει να το έχουν, δεν πρέπει να το έχει κανείς. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι και να κάνω ένα σχόλιο. Να το έχει δικαιοσύνη, όχι πολιτική. Να το έχει δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει της πολιτικής ζωής. Κύριε Παπαφιλίππου, θα μπορούσα και εγώ να διακόπτω σε όσα λέγεται. Ελάτε, κύριε Δελή. Ολοκληρώστε εσείς. Τι να ολοκληρώσω. Εντάξει, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα ατομικά δικαιώματα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ τα εμφάνισε, τα διαφήμισε πάρα πολύ. Πρέπει να προσέξει όμως ο κόσμος που παρακολούθησε τη συζήτηση. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν τα περιβόητα κοινωνικά δικαιώματα που διεύρυνε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και το άρθρο εκείνο, στο οποίο μέσα για το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης, εισήγαγε και τον όρο της λεγόμενης ανταποδοτικότητας. Να. Που είναι το εργαλείο, κυρία Κουλούρη, ο μοχλός με τον οποίο έγινε η σταδιακή κατεδάφιση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά σαρώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και την κάνει βεβαίως ιδιωτική, ανταποδοτική, με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, λοιπόν, τα οποία κατά τα άλλα... Αυτό είναι μια ζήτηση μεγάλη.